το αρχείο τέθηκε η υπόθεση του θανάτου του Ρούλι Μπατζή, δίνοντας πρόωρο τέλος στις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η σωρός του βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή στο Δοτσικό Γρεβενόν ένα μήνα μετά την εξαφάνισή του. Ο 69χρονος δημοτικός υπάλληλος και κτηνοτρόφος εξαφανίστηκε στις 11 Ιουλίου 2023. Η σύζυγός του, μιλώντας στην εκπομπή μας, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα δολοφονίας, καθώς ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σε σημείο μέσα στο δάσος που δεν θα μπορούσε να έχει πάει μόνος του πεζός λόγω της απόστασης και της μορφολογίας του εδάφους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ενός βοσκού αλλά και της σύζυγου του, ο 69χρονος έμεινε πίσω όταν έφυγαν οι δύο άλλοι εργάτες προκειμένου να συγκεντρώσει τα ζώα στο μαντρί. Πώς τον βρήκαν ύστερα από ένα μήνα εκεί μέσα σε αυτό το δάσος? Εγώ δεν το είδα. Εκεί μέσα ούτε ο χάρος δεν έμπαινε, όχι άνθρωπος. Πες μου τι πιστεύεις τελικά ότι έχει συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι θα το έκανε ένα σκηνή και δεν είναι μαρτυρά. Άρα πιστεύεις ότι τον έχουν σκοτώσει? Τον έχουν σκοτώσει. Τον έφαγαν τα γρογούνα. Του χρωστούσαν λεφτά? Του χρωστούσαν λεφτά. Ποιος? Αυτή είναι η Ρωμάνα. Το χρωστούσε από τις δουλειές που έκανε. 400 ευρώ το χρωστούσε. Τα ζητούσε ο Ρούλης? Τα ζητούσε. Και εγώ την είπα, δώσταλο. Ως πότε λέω το τέτοιο. Του χρωστούσε χρήματα? Έτσι μας είπε. Πότε θα τον πλήρωνε? 15 Αυγούστου. Εσύ τι πιστεύεις ότι έγινε τώρα? Τι έγινε, αφού αυτή τον είχε εργάτη, αυτή πρέπει να πει ότι πού πήγε ο εργάτης μου, δικός μου. Εγώ τον εργάτον έχω όρθιο, δεν είπα και την αστυνομία. Εκείνη την ώρα στο σημείο έφτανε η 60χρονη ιδιοκτήτρια του ποιμνιοστασίου. Έκτοτε η τύχη του αγνοούνταν και παρά την αναζήτηση των σωστικών συνεργείων δεν βρέθηκε. Η γυναίκα του λέει ότι μάλλον εσύ κάτι έχεις κάνει. Έκανα εγώ κακό στον άντρα της. Πώς να κάνω κακό? Μπορούσα σε 5 λεπτά από ότι έφυγα εγώ μέχρι πάνω και γύρισα πίσω και την πήρα και έκατσα μαζί της να την έκανα εγώ κακό. Είναι κρίμα. Να βάλω στο στόμα άνθρωπος που δεν φταίει σε τίποτα. Δεν σκότωσα πολύ στην ζωή μου. Δεν έχω κάνει φυλακή ποτέ στη ζωή μου, ούτε δεν... Τι κάνουν τέτοια πράγματα. Ένα μήνα μετά εντοπίστηκε το κρανίο του, τα ρούχα του, οι μπότες του και το ρολόι του σε δύσβατη περιοχή από το σκύλο ενός βοσκού. Ο αδελφός του πιστεύει επίσης ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενώ καταγγέλει πως τρεις ημέρες πριν εξαφανιστεί είχε χτυπηθεί άγρια με βέργα στα πλευρά του. Δήλωσε τέλος πως η ιδιοκτήτρια του ποιμνιοστασίου του όφιλε αρκετά μεροκάματα. Η οικογένεια του Ρούλι Μπατζή ελπίζει ότι θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση του περίεργου και ύποπτου θανάτου του 69χρονου και ζητά να ερευνηθούν ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που συνδέονται με το τραγικό τέλος του. Η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, κύριε Πέσιο. Θέλω να το καταλάβω. Γιατί εδώ είχαμε βρει ένα κρανίο. Έγινε ταυτοποίηση DNA. Άρα πώς πήγε εκεί? Τι, δηλαδή, ένας άνθρωπος πήγε εκεί... Και εξαφανίστηκε έτσι, δεν τον πήγε κάποιος, δεν τον μετέφερε σε αυτή τη δύσβατη περιοχή? Αυτή είναι και η δική μας απορία. Μας ήρθε χαρτί από την εισαγγελία, απόφαση της εισαγγελίας ότι απορρίπτει την έγκληση του γιου του Ρούλι, του ιού του κύριου Μπατζή, του Θανόντα. Έρχεται ως απορριπταία, διότι δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία με δόλο ή ότι υπάρχει κάποια άλλη αξιόπινη πράξη. Θεωρούμε ότι υπάρχει μία πλημελής εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών αλλά και των μαρτυρικών καταθέσεων. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά μέσα στη δικογραφία τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, δεν έχουν ερευνηθεί και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα δώσουμε άπλετο φως στην υπόθεση ώστε να επέλθει και η ηθική δικαίωση στον εντολή. Θέλω να ακούσω τον κύριο Τάκη. Κύριε Τάκη, εδώ ήμασταν όταν βρέθηκε το κρανίο του Ρούλι εκεί στη δύσβατη περιοχή. Αγαπημένε μου Γιώργο Τσούκαλη και Νίκο Ιωάννου, που ήσουν και την προηγούμενη φορά που αναδείξαμε αυτό το θέμα εδώ, όλοι λέγαμε, όπα, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο. Τι άλλο βρέθηκε δίπλα, κύριε Ρούλη? Ναι. Το ρολόι. Το ρολόι και τα ρούχα του. Δύο σημαντικά στοιχεία. Το ρολόι, το οποίο το είχε αγοράσει με τις οικονομίες του και το ήθελε πάρα πολύ και ουσιαστικά μαρτύρησε ότι αυτό το κρανίο ανήκει στο Ρούλη που είχε εξαφανιστεί, και τα ρούχα του. Ναι. Άρα, πώς βρέθηκε εκεί ένα κρανίο μόνο του? Πόσο καιρό μετά την εξαφάνιση βρέθηκαν αυτά? Ρωτήστε, κύριε Τσούκαλη, εσείς που τα γνωρίζετε. Γύρω στους, το Σεπτέμβριο μήνα, τον Ιούνιο έγινε η... Τρεις μήνες. Γύρω στους τρεις μήνες. Η σωρός ήταν σε αποσύνθεση? Όχι, δεν υπήρχε. Μόνο κρανίο. Βρέθηκε μόνο κρανίο, υπολείμματα σπονδυλικής στήλης, ρολόι, ρούχα και οι γαλότσες τις οποίες φορούσε. Να ρωτήσω κάτι. Και αυτό που είπατε ότι είχε χτυπηθεί στα πλευρά.
Πριν τρεις μέρες τον είχε χτυπήσει στα πλευρά. Αυτός δεν ομολογούσε ότι το χτύπησε. Και τον είπε. Συγκεκριμένο πρόσωπο υποπτεύεστε εσείς. Ίδια, ίδια αυτή. Δεν το είχε πει όμως. Όχι, αλλά το ρώτησε η ξαδέρφη μου. Τι έπαθε εκεί πέρα και πρώτα είπε ότι με χτύπησε, λέει, το ένα. Υπήρχε τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά από το συγκεκριμένο άτομο. Ναι, ναι, ναι.